Όπως βλέπετε και εσείς, με δύσκολες συνθήκες καιρικές, αδείξεις όπως είπατε, πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός της παραλίας σε συνεργασία με τη Χελμέπα. Συμμετείχε ο Δήμος μας λοιπόν σε αυτή τη δράση. Στη συγκεκριμένη δράση πήραν μέρος παιδιά της πόλης μας, μαθητές από όλα σχεδόν τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Όχι πολλά τον αριθμό λόγω του καιρού, αλλά αρκετά ικανοποιητικός αριθμός, με δεδομένο το ότι η παραλία δεν ήταν προσβάσιμη σε όλα τα σημεία. Καθαρισμός λοιπόν έγινε στο πρώτο κομμάτι της παραλίας, εδώ που λέμε Καλάμια δηλαδή, πάνω στο δρόμο έως τη γέφυρα του ξενοδοχείου του Γαλλικού και λίγο παραπέρα στο πάρκινγκ που βρίσκεται αμέσως μετά τη γέφυρα. Συγκεντρώθηκαν αρκετά απορρίμματα. Σκοπός μας είναι να μην πραγματοποιούν τις δράσεις αυτές. Σκοπός μας είναι ο κόσμος να ευαισθητοποιείται, ώστε να μην χρειάζονται αυτές τις δράσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι με γνώμονα την καθαριότητα και με ευαισθησία ιδιαίτερη να προσέχουμε το περιβάλλον. Σύμφωνα με τη μαρτυρία των παιδιών και αυτά που είδαμε στις σακούλες από κομιδής, υπήρχαν μπουκάλια, πλαστικά και γυάλινα, υπήρχαν από τσίγαρα πάρα πολλά τον αριθμό. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό το κομμάτι που αποτελεί μεγάλη ρήπανση των ακτών, τα από τσιγάρα τα οποία δεν τα θεωρούμε σημαντικά, όμως ήταν αρκετά. Πλαστικά δοχεία και αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά και μπύρες. Μας φόβησε στην αρχή, την ώρα που ήρθαμε για να συγκεντρωθούμε, μας φόβησε στην αρχή ότι δεν θα υπήρχε προσέλευση. Τελικά είδαμε ότι αρκετά παιδιά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Παρόλο στις αντικσότητες που είχαμε με τον καιρό, ήρθαν πάρα πολλοί εθελοντές και από όλα τα σχολεία, τα γυμνάσια, το δημοτικό, το ΕΚ, ο Σύλλογος Ψυχοκεφάλου, το ΕΠΑΛ. Και βοηθήσανε στη δράση που είναι εθελοντικός καθαρισμός ακτής παραλίας και του παράκτιου δρόμου. Θεωρώ ότι ήταν μια δράση ευαισθητοποίησης για τα παιδιά, για τους μεγάλους, να προστατέψουμε το περιβάλλον μας, να μην πετάμε σκουπίδια. Η δράση έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Σιτίας και τη Χελμέπα. Την παρουσίασε, τη διαφήμισε το Sky, ο τηλεοπτικός σταθμός Sky, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν, που ήρθαν με πάρα πολύ προθυμία. Θα είχαμε ακόμα περισσότερο κόσμο, αλλά ο καιρός δεν ευνόησε για αυτή τη δράση. Θα κάνουμε όμως και άλλες στη διάρκεια του χρόνου, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προβολή της Σιτίας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών μας.